Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ υποστηρίξαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Εκείνο το οποίο πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είμαστε είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με την αγαπητή Μαρία. Διαβάζω. Γεια σας, ονομάζομαι Μαρία και μόλις πριν μερικές εβδομάδες ανακάλυψα την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής σε μια αναζήτησή μου για την αλήθεια και το λόγο του σωτήρα μας Ιησού Χριστού του Εμμανουήλ. Στο θρήσκευμα είμαι χριστιανή Ορθόδοξη όπως και όλη η οικογένειά μου. Όμως εγώ δεν νιώθω πια Ορθόδοξη. Διαφωνώ με τα περισσότερα άρθρα αυτού του δόγματος. Αναφέρεται η αγαπητή Μαρία σε πολλά θέματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που δεν μας αφορούν και πάμε κατευθείαν στο θέμα μας. Έχω ορισμένα ερωτήματα. Πρώτον, η ΕΑΕΠ πώς βλέπει την Παναγία? Εδώ αγαπητή Μαρία θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ευθύς εξ αρχής. Δεν θα αναφέρομαι η ΕΑΕΠ πώς βλέπει τα ζητήματα για τα οποία αναφέρεσαι. Προτιμώ να λέω ο Λόγος του Θεού πώς τα βλέπει, γιατί η προσπάθειά μας και η απόφασή μας είναι ό,τι λέμε να το στηρίζουμε στο Λόγο του Θεού και μόνο στο Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν όπου αναφέρεσαι λέγοντας ΕΑΕΠ, εγώ θα, και μου το επιτρέπεις αυτό, πιστεύω, εγώ θα βάζω ο Λόγος του Θεού τι λέει, γιατί πολλές φορές τα δόγματα μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Ο Λόγος του Θεού όμως μας φέρνει πάντοτε σε ευλογία. Άρα λοιπόν καλό είναι να στηρίζουμε ό,τι λέμε πάνω στο Λόγο του Θεού. Ξεκινάω λοιπόν τα ερωτήματά σου. Πρώτο ερώτημα. Ο Λόγος του Θεού πώς βλέπει την Παναγία? Ένα-ένα θα τα απαντάω. Ό,τι γράφει, αυτό λέμε και εμείς. Ό,τι γράφει ο Λόγος του Θεού για την Παναγία. Παραδείγματος χάρη, όταν εμφανίζεται στο προσκήνιο η μητέρα του Κυρίου η Μαρία, γιατί δεν την αναφέρει ο Λόγος του Θεού σαν Παναγία, από εκεί να ξεκινήσουμε. Το Παναγία το έβαλαν άνθρωποι, το προσωνύμιο Παναγία το έβαλαν άνθρωποι, το οποίο μάλιστα δεν συμφωνεί με το Λόγο του Θεού. Εμείς θα τη λέμε την ευλογημένη μητέρα του Κυρίου η Μαρία, όπως τη λέει η Γραφή. Όταν λοιπόν εμφανίζεται στο προσκήνιο μέσα από το Λόγο του Θεού η Μαρία, η ευλογημένη μητέρα του Κυρίου, και την επισκέπτεται ο άγγελος, ο απεσταλμένος από το Θεό Γαβριήλ, εισελθόν ο άγγελος, λέγει, και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν, είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Έτσι λοιπόν βλέπουμε καταρχάς τη Μαρία, σαν ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες και χαριτωμένη, βρήκε χάρη από το Θεό. Συνεχίζω. Εκείνη δε ειδούσα τον άγγελον, διαταράχθη δια των λόγων αυτού και διαλογίζει το οποίος τάχα ή το ασπασμός αυτός, και είπε ο άγγελος προς αυτού, «Μη φοβού Μαρία, διότι έβρες χάριν παρά του Θεού». Έτσι λοιπόν τη βλέπουμε τη Μαρία, ότι βρήκε χάρη από το Θεό. Για ποιο λόγο?
και ποια είναι η αποστολή της. Και ειδού θέλει συλλάβει εγγαστρή και θέλει γεννήσει ιών και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψής του θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Η αποστολή της λοιπόν είναι να φέρει στον κόσμο το Μεσσία, τον ενσαρκωμένο Λόγο του Θεού. Ευλογημένη λοιπόν ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες, γιατί είναι η μοναδική γυναίκα στην ανθρωπότητα που Παρθένος Ούσα συνέλαβε εγγαστρή, όπως θα δούμε, εκ Πνεύματος Αγίου. Η δε Μαριάμ, συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, είπε προς τον άγγελο, πώς θέλει είστε τούτο, πώς θα γίνει αυτό, επειδή άντρα δεν γνωρίζω. Ήταν αρβωνιασμένη τον Ιωσήφ, δεν είχε γνωρίσει άντρα. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε, Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του υψής του θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γενόμενον εξού θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Άρα λοιπόν τη Μαρία τη βλέπουμε όπως μας την περιγράφει ο Λόγος του Θεού και μάλιστα ακόμη περισσότερο όπως όταν η Μαρία εν πάση περιπτώσει δέχεται την αποστολή της λέγοντας γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου στον άγγελον του Κυρίου για το λόγο του Θεού και σηκωθήσα η Μαρία εν τες ημέρες εκείνες πήγε γρήγορα στην ορεινή στην πόλη του Ιούδα για να συναντήσει την Ελισάβετ τη γυναίκα του Ζαχαρία και ως σήκωσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε μεταφωνής μεγάλης. Τώρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε πως το πνεύμα του Άγιο βλέπει τη Μαρία, αποκαλεί τη Μαρία, όχι η Ελισάβετ, γιατί η πλειστήσα πνεύματος Αγίου ελάλησε, προφήτευσε δηλαδή. Να δούμε λοιπόν τώρα πως το πνεύμα του Άγιο βλέπει τη Μαρία. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή, αυτή είναι η Μαρία, ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς Χριστός, και συνεχίζει, πόθεν με τούτο να έλθει προς εμέ πια, πώς την αποκαλεί, η μήτυρ του Κυρίου μου προς εμέ, αυτή είναι η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, η μήτυρ του Κυρίου μου προς εμέ, διότι ειδού καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε εν αγαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου. Τώρα να δούμε τώρα πως η Μαρία βλέπει τον εαυτό της και μάλιστα δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Τι ομολογεί η ίδια η Μαρία για τον εαυτό της και επιμένω και μάλιστα δια Πνεύματος Αγίου. Και είπε η Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεό το σωτήρα μου, διότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Αυτό βλέπει η Μαρία για τον εαυτό της, ότι είναι δούλη Θεού που βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού γιατί ταπεινώθηκε, καθώς είναι και γραμμένο στους ταπεινούς δίνει χάρη, καθώς είναι ταπεινή βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού και επέβλεψε ο Θεός προς την δούλη αυτού. Δεν τη λέει πουθενά Παναγία. Άγιος είναι μόνο ο Θεός. Πανάγιος. Πανάγιος. Πολύ σοβαρή λέξη αυτή για να την προσάψουμε σε άνθρωπο. Ενώ η ίδια η Μαρία λέει δούλη του Θεού είμαι που βρήκα χάρη ενώπιον αυτού. Επειδή από αυτή τη στιγμή που πίστεψα θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Άρα τι κάνουμε. Τη δοξάζουμε όχι. Την προσκυνάμε όχι. Τη λατρεύουμε όχι. Αλλά τι κάνουμε. Τη μακαρίζουμε. Και θέλουμε να τις μοιάσουμε στον αγιασμό, στην ταπείνωση, στην καθαρότητα. Άρα ιδού από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσε γενναί, με μακαρίζει. Μόνο το Θεό θα προσκυνούμε, μόνο το Θεό θα λατρεύουμε, μόνο το Θεό θα δοξάζουμε. Τη Μαρία θα τη μακαρίζουμε, θα λέμε μακαρία είναι, ευλογημένη είναι, βρήκε χάρη από το Θεό. Την ευλόγησε ο Θεός. Διότι έκαμε, συνεχίζει η Μαρία,
Γιατί θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες, διότι έκαμε σε με μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έκανε σε μένα μεγαλεία ο παντοδύναμος Θεός και Άγιον είναι το όνομα αυτού. Όχι Παναγία, η μητέρα του Κυρίου. Και το έλεος του Θεού εις γενεάς και γενεών επί τους φοβουμένους αυτών, διότι ενήρξε κρατεός δια του βραχίωνος αυτού. Και λοιπά. Άρα λοιπόν πώς βλέπουμε τη Μαρία, όπως τη βλέπει ο Λόγος του Θεού. Ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες, δούλη, ταπεινή που βρήκε χάρη και χαριτωμένη δηλαδή ενώπιον του Θεού, και όλες οι γενναίες των ανθρώπων θα τη μακαρίζουνε, γιατί έκανε μεγαλεία ο δυνατός αυτήν, καθώς συνέλαβε εγγαστρή, ενώ ήταν παρθένος, διαπνεύματος Αγίου όμως, και γέννησε τον Υιόν του Θεού του Ζώντος, τον Χριστόν Ιησούν. Στη δεύτερη σου ερώτηση, αγαπητή Μαρία, γράφεις. Τι θέση μέσα στην Εκκλησία δίνεται στις γυναίκες, κάνει να ευαγγελίζουν και να κηρύττουν? Να ξεκινήσω από το ευαγγελίζουν και να αρχίσω από την Σαμαρίτισσα, η οποία είναι και το κύριο χαρακτηριστικό πρόσωπο της γυναίκας, το οποίο επισκέφθηκε ο Θεός, ευλόγησε και απέστειλε να ευαγγελίσει τη Σαμάρια ολόκληρη. Μία γυναίκα αμαρτωλή, την οποία έσπευσε, καθώς έκλεισε ένα υπέροχο ραντεβού συνάντησης ο πατέρας με τον Ιησούν προς αυτήν. Έσπευσε ο Ιησούς Χριστός να τη συναντήσει, της μίλησε, της αποκάλυψε ότι είναι ο Μεσσίας για τον εαυτό του, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της, φανέρωσε την αμαρτία της και αυτή πίστεψε, ταπεινώθηκε και έτρεξε στο χωριό της, στη Σαμάρια, και είπε: «Ελάτε να δείτε, βρήκα το Μεσσία. Ελάτε να δείτε μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας». Και βγήκε όλο το χωριό, καθώς πίστευσε στα λόγια της αμαρτωλής αυτής γυναίκας, γιατί βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού, την ευλόγησε ο Θεός και της έδωσε λόγια δικά του, και όλο το χωριό ήρθε στο Χριστό, αναγνώρισε από τα λόγια του Χριστού ότι αυτός είναι ο Μεσσίας και είπε στη γυναίκα: «Εμείς τώρα πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, όχι γιατί εσύ μας το είπες, αλλά γιατί εμείς προσωπικά τον γνωρίσαμε». Άρα ευαγγελίζει γυναίκα, ομολογεί γυναίκα, αλίμονό μας. Βέβαια, βέβαια, παντού. Πρώτα-πρώτα ευαγγελίζει την οικογένειά της, τα παιδιά της, που είναι το κύριο έργο της για να τα οδηγήσει στον ουρανό. Έπειτα είναι φως μέσα στον κόσμο. Δεν υπάρχει διαφορά, λέει ο Λόγος του Θεού, μεταξύ άρσεν και θύλη. Εγώ είμαι το φως του κόσμου και εσείς είστε το φως του κόσμου. Άρα λοιπόν είναι φως μέσα στον κόσμο. Και πρέπει να φαίνεται ο Χριστός μέσα από αυτήν. Βεβαίως όμως ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, αναφέρεται στη γυναίκα και στη συμπεριφορά της. Διαβάζω από πριν προχωρήσω: «Δίνει χαρίσματα Πνεύματος Αγίου η γυναίκα. Προφητεύει, προφητεύουσες, ήταν και οι τέσσερις κόρες του Φιλίππου. Διερμηνεύει. Με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου οικοδομεί την Εκκλησία η γυναίκα. Είναι συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού και της χάριτος του Χριστού». Έτσι πρέπει να τη βλέπουμε και καλό είναι να το δούμε αυτό.
που το λέει ο Απόστολος Πέτρος. Λέει, «Οι άνδρες ομοίως συνοικείτε με τας γυναίκα σας κατά γνώσην, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος, ως συσκεύος ασθενέστερον, αλλά και ως συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, γιατί αλλιώς θα εμποδίζονται οι προσευχές σας». Άρα ο άντρας τιμάει τη γυναίκα. Ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Όπως ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία και είναι η δόξα του, έτσι και η γυναίκα του στον άντρα είναι η δόξα του. Η δόξα του ανδρός είναι η γυνή αυτού. Μη γέννητο να είναι κατώτερη από τον άντρα. Αλίμονό μας, μη γέννητο. Δεν υπάρχουν κατώτεροι και ανώτεροι μέσα στο λαό του Θεού. Η γυναίκα δημιουργήθηκε από το Θεό για τον άντρα και ο άντρας δημιουργήθηκε από το Θεό διά της γυναίκας. Αυτή είναι η σοφία του Θεού, ο λόγος του Θεού. Συγκληρονόμη της χάριτος της ζωής. Για τη γυναίκα όμως, όπως και για τον άντρα, έχει οδηγίες ο λόγος του Θεού. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται, πώς πρέπει να ζει, πώς πρέπει να ντύνεται. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του την πρώτη προς τον Τιμόθεο. «Ως αυτός και οι γυναίκες, με στολή κοσμία, με εδώ και σοφροσύνη, να στολίζουν τον εαυτό τους». Και όχι να στολίζουν τον εαυτό τους με πλέγματα στα μαλλιά παράξενα, όχι να μην είναι καλοκτενισμένες, αλλά να μην κάνουν εξεζητημένες κωμώσεις, γιατί αυτό δεν τις κάνει πιο όμορφες. Να μην στολίζουν τον εαυτό τους με πλέγματα ιδιαίτερα, ή με χρυσάφι, ή με μαργαρίτας, ή με πολυτελείς ενδυμασίες, αλλά εκείνο το οποίο πρέπει σε γυναίκες επαγγελόμενες θεοσέβεια, να στολίζουν τον εαυτό τους με έργα αγαθά, να αγαθοποιούνε. Αυτός είναι ο στολισμός της γυναίκας. Ακόμη λέει και στην επιστολή του Απόστολος Πέτρος την πρώτη, τον οποίον ο στολισμός ας μην είναι ο εξωτερικός, δηλαδή ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, να μην στολίζεται με ματαιότητες η γυναίκα. Βεβαίως θα είναι κοσμία, όμορφη, καλοκτενισμένη, κομψή, αλλά δεν θα έχει εξεζητημένο στολισμό. Με στολή σεμνή, κόσμια, με εδώ, με σοφροσύνη. Δεν θα είναι χύμα, όπως λένε οι άνθρωποι. Αλλά ο στολισμός της θα είναι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο είναι πολύτιμον ενώπιον του Θεού. Άρα λοιπόν τις γυναίκες θέλει ο Θεός να είναι αγαθοποιούσε, να μην έχουν, να μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώηση, να είναι οικοφύλακες, να φροντίζουν τα παιδιά τους, το σπίτι τους. Επιμένω να είναι φως μέσα στον κόσμο, καθώς ο Χριστός είναι φως. Να ομολογούνε, να ευαγγελίζουνε, να γίνονται αίτιες σωτηρίας στους ανθρώπους. Αλλά όμως συνεχίζει κιόλας. Πάλι διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο την πρώτη, στο 11 εδάφιο και δεύτερο κεφάλαιο. «Υγιεινίας μανθάνει εν ησυχία με τα πάση υποταγής, εις την γυναίκα όμως δεν επιτρέπω να διδάσκει, μηδέν να αυθεντεύει επί τους ανδρός, επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυναίκα πατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει σωθεί όμως δια της τεκνογονίας,
αν μείνωσε εις την πίστη, και αυτή και τα παιδιά της όσο είναι κάτω από την εξουσία της. Για να πω το συμπέρασμα σε όλα αυτά. Η γυναίκα και ο άντρας είναι το ίδιο αγαπητοί από το Θεό. Μόνο που κάθε ένας από αυτούς έχει το δικό του έργο. Άλλο είναι το έργο του ανδρός, άλλο είναι το έργο της γυναικός. Ο άντρας μέσα στην οικογένεια είναι κεφαλή. Κυβερνάει και πρέπει να κυβερνάει καλώς τον εαυτού οίκον. Πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Να περιθάλπτει, να φροντίζει, να είναι τρυφερός, να μην την προσβάλλει, να μην είναι πικρός. Η αποστολή του είναι να την κάνει ευτυχισμένη τη γυναίκα του. Και να τη σέβεται. Η γυναίκα από την άλλη μεριά επλάστη ομοία με τον άντρα και βοηθός αυτού. Και όταν λέμε βοηθός, όχι οικιακή βοηθός, κατωτέρα. Ο Χριστός λέει εγώ θα είμαι ο βοηθός σου. Δεν είναι κατώτερος δηλαδή. Αλλά αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει ο άντρας τα κάνει η γυναίκα. Και αυτά που δεν μπορεί να κάνει η γυναίκα τα κάνει ο άντρας. Γι' αυτό τους ενώνει ο Θεός και τους κάνει ένα. Δεν θα είστε πλέον δύο λέει, αλλά θα είστε ένα. Μια οικογένεια ευλογημένη. Και μέσα στην κοινωνία φως του Θεού. Φως που θα παίρνει τη λαμπρότητά της από τον Χριστό. Όπως λοιπόν ο άντρας έχει την ευθύνη να κάνει τη γυναίκα του ευτυχισμένη και η γυναίκα είναι η δόξα του, έτσι και η γυναίκα έχει αποστολή να κάνει τον άντρα της ευτυχισμένο και ο άντρας της είναι η κεφαλή της. Και η ευθύνη της είναι οικοφύλαξης. Να φροντίζει τα παιδιά της να τα πάει στον ουρανό. Να τα διδάσκει. Να τα νουθετεί. Να τα βοηθάει στο διάβασμα, να τα βοηθάει στη ζωή τους. Να προσεύχεται μαζί της, μαζί τους. Σε καμία περίπτωση λοιπόν αγαπητή μου αδερφή Μαρία, η γυναίκα δεν είναι κατώτερη. Θα τολμούσα να πω κακώς ότι είναι ανώτερη γιατί. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι η γυναίκα είναι η δόξα του ανδρός. Κακώς λέω γιατί δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος. Πάντες εσείς είστε αδελφοί και συγκληρονόμοι της χάριτος του Θεού. Συνεχίζουμε με την τρίτη ερώτησή σου αγαπητή Μαρία. Τι βήματα θέτετε για τη μεταστροφή ενός αλλόθρησκου προς εσάς, δηλαδή η κατήχηση και μέχρι τη βάφτιση? Εμείς δεν θέτουμε κανένα βήμα και καμία προϋπόθεση. Εμείς λέμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός έλθετε προς εμέ πάντες σιωπηρώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Και αν μάθετε από εμού ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Κάθε άνθρωπος έχει προσωπική σχέση με τον Χριστό. Δεν θέλει μεσολαβητές ούτε μεσίτες. Ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Και ένα όνομα είναι δεδομένο μεταξύ Θεού και ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αυτός θα σωθεί. Άρα λοιπόν, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Έλθετε προς εμέ στο Χριστό. Πήγαινε στο Χριστό. Τον Χριστό για να τον αναγνωρίσεις, τον Ιησούν τον Ναζωραίο, για να πιστέψεις ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, πρέπει να σου το αποκαλύψει ο Πατέρας ο Ουράνιος. Εάν δεν υπάρξει αποκάλυψη, γιατί ο Θεός είναι Θεός αποκαλύψεως, πρώτα αποκαλύπτει τον εαυτό του και ύστερα αποκαλύπτει το θέλημά του. Ο Θεός λοιπόν, αν δεν αποκαλύψει στον άνθρωπο ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος και ο άνθρωπος να πιστέψει ότι ο Χριστός αναισθήθη, ο Ιησούς ο Ναζωραίος αναισθήθη από τον Πατέρα τον Ουράνιο για τη δικαίωσή μας καθώς πέθανε για τις αμαρτίες μας πρώτον και δεύτερον να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, δεν σώζεται.
Αν πιστέψει και ομολογήσει, θα σωθεί. Τι σημαίνει θα σωθεί? Ο πατέρας ο ουράνιος θα τον αναγεννήσει, όπως λέει στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη. Λέει ο Λόγος του Θεού: ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύν έλεος αυτού, αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς. Ο δε Ιησού Χριστός τι λέγει? Εάν της δε γεννηθεί, άνωθεν δεν δύναται. Να το διαβάσω από μέσα. Εάν της δε γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού και δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν δεν είναι εμείς τι κάνουμε, ο Θεός τι κάνει και ο Πατέρας Θεός τι κάνει. Αναγεννάει δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Εις κληρονομίαν αμάραντον, αμίαντον, αιώνιον, άφθαρτον, πεφυλαγμένη στους ουρανούς. Και τότε όταν ο Πατέρας Θεός αναγεννήσει και αποκαλύψει και αναγεννήσει τον άνθρωπο, αποκαλύψει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Μονογενής, και αναγεννήσει τον άνθρωπο ο οποίος επικαλείται γιατί πίστεψε τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Κύριος, τότε τον στέλνει στον Χριστό, καθώς λέγει ουδής έρχεται προς εμέ αν αυτόν δεν στείλει ο Θεός, ο Πατέρας. Και ο Ιησούς Χριστός αυτόν που του στέλνει ο Πατέρας, που είναι δικός του, δικό του παιδί, τον προσθέτει στην Εκκλησία, καθώς είναι γεγραμμένο, ο Κύριος προσέθεται καθημέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Και όταν τον προσθέσει στην Εκκλησία, τότε αναγνωρίζει ο άνθρωπος την αναγέννησή του, έχει αλλάξει η ζωή του. Πρώτα-πρώτα έχει αλλάξει η καρδιά του, από σκληρή και πέτρινη και αμετανόητη, έχει γίνει απαλή, τρυφερή και έτοιμη να ταπεινωθεί και να μετανοήσει. Αλλά έχει αλλάξει και το πνεύμα του. Από σκληρό που δεν μπορεί να συγχωρήσει, γίνεται πράο και ησύχιο, που μακροθυμεί και συγχωρεί σε όλους τα πάντα. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται νέο κτίσμα, τα αρχαία παρήλθαν και εδώ τα πάντα έγιναν νέα. Αλλά και οι επιθυμίες σαρκώς εξαφανίζονται. Της αμαρτίας, δεν καπνίζει, δεν πίνει, του το κόβει ο Θεός, δεν παίρνει ναρκωτικά, τον ελευθερώνει ο Χριστός από όλα τα πάθη της σαρκός. Και όταν ο άνθρωπος αναγνωρίσει το έργο του Θεού που έκανε δια του Ιησού Χριστού στη ζωή του, ότι τον αναγέννησε, τότε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού πρέπει να πράξει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία είναι ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε. Όποιος πιστεύσει και βαφτιστεί, αυτό σώζεται. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνει ο άνθρωπος είναι βαφτίζεται εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Και αυτό το βάφτισμα τι είναι? Δεν είναι μια τυπική λατρεία, διαδικασία που οι άνθρωποι ανακαλύψανε. Το βάφτισμα είναι εντολή Θεού. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος μας εξηγεί ακριβώς τι είναι το βάφτισμα. Και διαβάζω από την επιστολή προς Κολοσσαείς του Αποστόλου Παύλου το δεύτερο κεφάλαιο και το 9 εδάφιο. Διότι εν το Χριστό Ιησού κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και εσείς εν Χριστώ Ιησού είστε πλήρεις. Γιατί αυτός είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Και εξηγεί τώρα για το βάφτισμα. Εις τον οποίον και εσείς περιετμήθητε με περιετομή να χειροποίητον. Πώς στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η περιτομή της σαρκός, η χειροποίητος. Στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει η περιτομή η αχειροποίητος. Και ποια είναι αυτή? Απεκριθέντες εν το βαφτίσματι, συγγνώμη, απεκριθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού. Συμμετέχει λοιπόν ο άνθρωπος δια του βαφτίσματος στην περιτομή του Χριστού,
την αχυροποίητον, όπου απεκδίεται το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, όπως λέγει και στο 12 εδάφιο, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού. Άρα λοιπόν το πρώτο έργο που κάνει ο άνθρωπος, πίστεως, δια της πίστεως το ζώμεθα, αλλά η πίστη πρέπει να έχει έργα για να είναι ζωντανή. Το πρώτο έργο πίστεως που πράττει ο άνθρωπος είναι βαφτίζεται εν ύδατι κατά το Λόγο του Θεού, πράττοντας πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών, απεκδιόμενος το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Και στη συνέχεια, όπως λέγει και ο Απόστολος Πέτρος στο πρώτο κήρυγμα της Πεντηκοστής, πρώτον μετανοήσατε και ασβαφτιστεί εκαστός ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών δεύτερον, και τρίτον και θέλετε λάβει, και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Άρα λοιπόν το τρίτο χαρακτηριστικό της μοίησης, όπως λες, στην πραγματικότητα της πορείας του ανθρώπου προς τον ουρανό μέσα στην Εκκλησία, είναι να πιστέψει ότι ο Χριστός βαφτίζει εν πνεύματι Αγίο και Πυρή, να πειθαρχήσει στο Λόγο του Θεού που λέει «στου ζητούντας ο Θεός δίνει το Πνεύμα το Άγιο και σου πειθαρχούντας ώστε να εξητήσει το Πνεύμα το Άγιο», και ο Χριστός αγαθός και πιστός στο Λόγο του να αρνηθεί τον εαυτό του δεν θύνεται, τον βαφτίζει εν πνεύματι Αγίο και Πυρή, και φαίνεται ότι τον βάφτισε όχι θεωρητικός, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο «εν τεσσεσχάτες ημέρες θα εχέει ο Θεός το πνεύμα του επί πάσαν σάρκαν». Είναι αντιληπτό στη σάρκα και τη δύναμη του Θεού επάνω του. «Και ποταμοί υδατος ζώντος βγαίνουν από την κοιλία του, καθώς μιλάει ξένες γλώσσες, ακόμη και προφητεύει». Και το να μιλήσει ξένες γλώσσες είναι το σημείο ότι ο Χριστός σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο γιατί του το ζήτησες, γιατί πίστεψες και του το ζήτησες. Και στη συνέχεια πρέπει να μένουν στον αγιασμό, καθώς ο Απόστολος Πέτρος είπε «σώθητε από τις γενεάς αυτής, της πονηράς και της διαστραμμένης». Αυτή είναι η πορεία του χριστιανού, ο οποίος μετά, αφού λοιπόν μετανοεί, βαφτίζεται εν ύδατι στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, ζητάει και λαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο και εξέρχεται εκ του κόσμου, καθώς πλέον δεν είναι εκ του κόσμου, τότε εμένει προς καρτερών μέσα στην Εκκλησία, στην Εκκλησία της Γραφής του Χριστού, που έχει τέσσερα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Δεν είναι λειτουργία ανθρώπινη, είναι λειτουργία γραφική. Ενέμενον λοιπόν, ήσαν προσκαρτερούντες πρώτον στη διδαχή των Αποστόλων, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, δεύτερον στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, κάθε Κυριακή καταγγέλλοντες τον άδικο θάνατο του Χριστού, τρίτον στην κοινωνία μεταλλήλων, δεν είναι άγνωστοι μέσα στην Εκκλησία οι αδελφοί, είναι όλοι γνωστοί και η κοινωνία τους είναι μόνο μεταλλήλων, έχουν εξέλθει εκ του κόσμου, και τέλος τις προσευχές, όπου στις προσευχές τους οικοδομεί ο Θεός με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν, στην απάντησή σου ποια είναι τα βήματα για τη μεταστροφή ενός ανθρώπου, είναι η πορεία του σύμφωνα με το Λόγο του Θεού προς την αιώνια ζωή. Αναγέννηση, βάφτισμα εν ύδατι, βάφτισμα εν πνεύματι Αγίο, αποχωρισμός από τον κόσμο και μέλος της Εκκλησίας του Χριστού που είναι το σώμα του Χριστού. Και παρακολουθεί, μένει προς καρτερών στην λειτουργία της Εκκλησίας που είναι η διδαχή των Αποστόλων, η κλάση του Άρτου, η κοινωνία μεταλλήλων και οι προσευχές. Συνεχίζουμε, αγαπητή αδελφή Μαρία, με την τέταρτη σου ερώτηση. Θάβετε κανονικά και διαβάζετε τους αυτόχειρες? Ο Λόγος του Θεού είναι σαφής. Καθώς είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο
κρίσης. Άρα λοιπόν το να διαβάσουμε κάποιον πεθαμένο για να συγχωρεθούν τα πεθαμένα τους, που λένε οι άνθρωποι, είναι αστείο. Είναι ανόητο. Είναι αφροσύνη. Τι θα πει να διαβάσω τον πεθαμένο? Για να πάει στον ουρανό? Εγώ θα τον στείλω στον ουρανό. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Όποιος ζητήσει το Χριστό στη ζωή του θα σωθεί. Πέθανε, τελείωσε. Πού και πέρα το έργο το αναλαμβάνει ο ίδιος ο Θεός, όπως και μέχρι το θάνατο το έργο στη ζωή μας το αναλαμβάνει ο Θεός. Βεβαίως η αυτοκτονία δεν είναι επιτρεπτή από το Λόγο του Θεού, θεωρείται αμαρτία. Αλλά την κρίση δεν την κάνω εγώ. Δεν θα πω εγώ, αυτός πήγε κόλλας, ο άλλος δεν πήγε και... Δεν είναι δική μου δουλειά. Ούτε ο Θεός ακόμη την κρίση δεν την κράτησε για τον εαυτό του, αλλά έδωσε πάσαν την κρίση στον Υιόν. Αυτός θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Άρα λοιπόν, πρώτον, κανένα νεκρό δεν διαβάζουμε, γιατί δεν έχει νόημα το να διαβάσουμε, ούτε να προσευχηθούμε για τη σωτηρία της ψυχής του. Έχει τελειώσει το έργο του. Επαναλαμβάνω, άπαξ είναι, καθώς είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους, άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο κρίσης. Τελειωμένη υπόθεση. Δεν υπάρχει διάβασμα νεκρών, ούτε αυτοκτονούντων, ούτε πεθαμένων, δεν υπάρχει διάβασμα. Αυτά είναι ανοησίες. Υπάρχει προσευχή για τους εναπομείναντες, για να τους παρηγορήσει ο Θεός, για τον αποχωρισμό του αγαπημένου τους προσώπου. Βεβαίως θα προσευχόμαστε για τον αποχωρισμό των αγαπημένων μας προσώπων. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη, κουράγιο, μνημόσυνα, προσευχές, και μετά το θάνατο δεν έχουν νόημα. Τώρα αν θαύουμε, όλους τους θαύουμε. Τι θα τους αφήσουμε αθαυτούς? Τι θα τους πετάξουμε στον δρόμο, στα σκουπίδια? Μη γέννητο, Κύριε μου. Πάμε παρακάτω. Πέμπτη ερώτηση. Πώς θα καταλάβω ότι γλωσσαλαλώ, διότι βλέπω έντονα σημάδια της γλωσσαλαλιάς από μικρό χωρίτσι και έβγαζα λέξεις δικές μου και κώδικα επικοινωνίας? Όχι, αγαπητή μου Μαρία, αυτό δεν είναι το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου και Πυρή. Όταν θα σε βαφτίσει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο, θα πάρεις δύναμη. Θα αλλάξει η ζωή σου, θα γίνεις άλλος άνθρωπος. Δεν είναι κάτι που έρχεται και δεν το καταλαβαίνεις. Έρχεται και σου αλλάζει τη ζωή. Θα λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, είπε ο Χριστός σου μαθητάς. Αυτά είναι που είπες εσύ, είναι παιδικές συνήθειες που όλοι οι ύπερες, τα περισσότερα παιδιά το κάνουν, καμία σχέση με το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου και Πυρή, για το οποίο ο Χριστός λέγει ποταμίδα το ζώντος θελουσιρεύσει εκ της κοιλίας σας, και θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Δεν είναι κάτι που έρχεται και δεν το καταλαβαίνεις. Είναι κάτι που έρχεται και σε συγκλονίζει. Συνθέμελα σε συγκλονίζει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα σου εν δυνάμει. Έβδομη ερώτηση. Τώρα θα διαβάσω όπως τη λέει. Η ΕΕΠ είναι μια θρησκεία που αποβλέπει στο θρησκευτικό φονταμενταλισμό, όπως συνέβη και στην Αμερική με το προτεσταντικό πουριτανισμό? Όχι, αγαπητοί μου φίλοι. Όχι. Μιλάμε για την Εκκλησία του Χριστού. Όχι για φονταμενταλισμό, ούτε για φανατισμό, ούτε για μυσαλλοδοξία. Μιλάμε για την Εκκλησία του Χριστού που είναι η νύμφη, που είναι ενδεδειμένη στα λευκά, θα την ενδύσει λευκά, που είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Μιλάμε για την ένδοξη, άγια, ευλογημένη Εκκλησία. Το σώμα του Χριστού, που κεφαλή της είναι ο Χριστός. Δύναμή της είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Και μέλη του σώματος του Χριστού, οι πιστοί, τους οποίους προσθέτει κάθε μέρα στην Εκκλησία ο Χριστός, όταν τους αναγεννήσει ο Πατέρας Θεός. Καμία σχέση με φανατισμούς, με φυσαλλοδοξίες, με αυστηρότητες,
με συγχωροχάρτια, καμία σχέση. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η δόξα του Χριστού. Το κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας είναι η αλήθεια και η αγάπη. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε, εσύ είσαι Πέτρος, όταν ομολόγησε ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζαρέος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είπε ο Χριστός, εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ο Θεός να μας φυλάει από ανθρώπινους συλλογισμούς, φανατισμούς και ιδεολογίες. Σε εμάς το μόνο που έχει αξία είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Σε αυτόν δίνουμε τη δόξα, στον έναν παντοδύναμο αιώνιο Θεό. Σε αυτόν τον οποίο απέστειλε τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Και στο Λόγο Του, τον αιώνιο, στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο Λόγος ο δικός σου Πάτερ, λέει ο Χριστός, είναι η αλήθεια. Και τελευταία ερώτησή σου, αγαπητή Μαρία, ποιο βιβλίο εκτός της Αγίας Γραφής θα με βοηθούσε να μελετήσω και να κατανοήσω τη θρησκεία της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής? Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού και πιο σωστά μόνο η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού που είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στην επιστολή του προς Κορινθίους για το βιβλίο το αιώνιο. Λέγει λοιπόν στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους. Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιον το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και εσείς παρελάβατε, εις το οποίον και εσείς ίσταστε, δια του οποίου Ευαγγελίου και σώζεστε, τίνι τρόπο σας εκήρυξα, σώζεστε εάν φυλάτετε αυτό, εκτός αν πιστεύσατε ματέως. Άρα λοιπόν, ποιο βιβλίο? Ένα είναι το βιβλίο, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εάν θέλεις ακόμη, μπορείς να διαβάσεις την εκκλησιαστική ιστορία των πρώτων αιώνων, γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού περιγράφει την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Δηλαδή μέχρι το 80, 90, 100. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι μαθητές των μαθητών, η αρχαία Εκκλησία και τα γραπτά των Αποστολικών Πατέρων που πιθανόν να σε βοηθήσουν μέχρι το 150, αλλά μην μπλέκεις με πολλά. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ο Λόγος του Θεού, ο Θεόπνευστος, ο αιώνιος που σώζει. Και όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστη, αλλά είναι προς διδασκαλία. Να το διαβάσουμε και από μέσα που το λέει ο Απόστολος Παύλος για την Γραφή. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος, η Παλαιά Διαθήκη, και ωφέλιμος, αλλά για ποιο λόγο? Προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση, την εκπαίδευση την μεταδικαιοσύνης, για να είναι καταρτισμένος ο άνθρωπος του Θεού και τέλειος εις πανέργων αγαθών. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν είναι για διδασκαλία, έλεγχο, επανόρθωση, εκπαίδευση, ενώ το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι προς σωτηρία, το Ευαγγέλιο του οποίου σώζεστε, όταν το πιστεύετε και μένετε σε αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Μαρία, για τα ερωτήματά σου. Συνεχίζουμε. Με συγχωρείτε αν τα ερωτήματά μου φαίνονται άσχετα μεταξύ τους, αλλά με τη χάρη του Θεού εύχομαι να μπορέσετε να με βοηθήσετε και να απαντήσετε στις απορίες μου. Ο Χριστός να σας δίνει δύναμη. Με σεβασμό η αδελφή σας εν Χριστώ Μαρία. Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό για το email το οποίο μας έστειλες. Ελπίζουμε με τη χάρη του Χριστού να σε βοηθήσουμε. Εκείνος όμως που πραγματικά θα σε βοηθήσει και θα σε οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας.
Γι' αυτό πάρε το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια σου, αγαπητή αδερφή Μαρία. Άρχισε να διαβάζεις, γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει πάντα τον πιστεύοντα. Και μέσα από το Ευαγγέλιο θα σου αποκαλύπτεται ο Χριστός όλο και περισσότερο. Αλλά μην ξεχνάς να πηγαίνεις να προσεύχεσαι στο ταμείο σου, που λέει, όπως λέγει και ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο του, κατηδίαν η συνάντηση του Πατέρα σου, όπου εκεί ο Θεός Πατέρα σου θα σου αποκαλύπτεται εν το κρυπτό, καθώς μόνο εν το κρυπτό αποκαλύπτεται, και θα σου ανταποδίδει στην προσευχή σου εν το φανερό. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητοί αδελφοί. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας αυτή έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό για σας και εύχομαι θα ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε πλούσια κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.